Τέλεια. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Και δεν μου λες. Η δαιμόνια ρεπόρτερ που λέγεται Εύη Χαρακιανάκη. Την αγαπώ. Ναι, είναι κάπου σε μια αποστολή, κάπου γυρίζει στο Ηράκλειο, προς το κέντρο, δεν ξέρω πού. Η Εύη Χαρακιανάκη, ναι, όπου δει κάτι καλλιτεχνικό, της έρχεται κατευθείαν στο μυαλό το Κρήτη σήμερα. Και μπράβο της και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βεβαίως. Και νομίζω ότι έχει και ωραία παρέα μαζί τη η Εύη Χαρακιανάκη. Για πάμε να τη συναντήσουμε. Κάτι όμορφο φτιάχνουν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι θέλουν όμορφο βλέπουμε να μας δείξουν. Ναι, τέλειο. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Εύη. Καλησπέρα, Μέρη και Μπάμπη. Πράγματι, Μπάμπη, όποτε βλέπω κάτι καλλιτεχνικό, κάτι ξυπνάει μέσα μου και θέλω να το αναδείξω, διότι και αυτά τα πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται, πρέπει να τα φέρνουμε στο προσκήνιο. Βρίσκομαι λοιπόν στο 25ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου μαζί με τον Χρήστο Μαρκάκη, ο οποίος είναι καλλιτέχνης γκράφιτι, και με τη βοήθεια του συναδέλφου Περατέρ μπορούμε να δείξουμε κιόλα ένα από τα έργα του, ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του, το οποίο να σου πω. Πόσες μέρες διήρκησε, Χρήστο, πόσες μέρες χρειάστηκε για να το φτιάξεις αυτό? Περίπου 3 μέρες ασχοληθήκαμε γι' αυτό το γκράφιτι και βοήθησαν και οι μαθητές μας, δηλαδή μικρά παιδιά τα οποία ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Μα είναι απίστευτο, είναι καταπληκτικό. Πώς όλη αυτή τη διαδικασία? Τους δώσαμε πάτημα να βγάλουν τα συναισθήματά τους, οπότε δημιουργήθηκε το αίσθημα της χαράς, της ελπίδας. Η δημιουργία, γενικά όλο αυτό ήταν κάτι θετικό για τους μικρούς μας καλλιτέχνες. Σίγουρα, γιατί η τέχνη δημιουργεί, όπως είπες και εσύ, συναισθήματα, αλλά θα λέγαμε ότι περνάει και μηνύματα. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ευαίσθητες ψυχές. Τι είναι το μήνυμα το οποίο εσύ θέλεις να περάσεις μέσα από αυτή τη ζωγραφιά? Στη συγκεκριμένη ζωγραφιά προσπαθήσαμε να φέρουμε πιο κοντά τη φύση στα παιδιά, να αγαπήσουν τη φύση, τα ζώα, και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία που βλέπετε εδώ από πίσω, με ένα κοριτσάκι που πλάθει ουσιαστικά με οριγκάμι, με χαρτιά, ένα πουλί, και αρχίζουν και ζωντανεύουν τα ζωάκια αυτά. Τα όνειρα δηλαδή, ενδεχομένως, τα όνειρα, τις βλέψεις. Τα όνειρα, ναι, ό,τι έχει καθένας στο μυαλό του και θέλει να το βγάλει παρά έξω. Πάντως, να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι πριν λίγο συνομίλησα και με μέλη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων εδώ στο 25ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο, και αυτό το οποίο μου μετέφεραν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν όρεξη, έχουν μεράκι και έχουν μετατρέψει το σχολείο τους σε μια ζωγραφιά, πραγματικά μπορώ να πω. Μου έδειξαν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και να σου πω, Μέρη και Μπάμπη, ότι αυτή η ζωγραφιά, πέρα από το Χρήστο, πέρα από τους μαθητές, έγινε και με τη συμβολή και των γονέων. Τώρα, να δείξουμε παρακαλώ στους συναδέλφους και κάτι φωτογραφίες που έχουμε ετοιμάσει, κάτι φωτογραφίες που μου έστειλε νωρίτερα σήμερα ο Χρήστος και αφορούν μία ζωγραφιά. Τις βλέπουμε, Εύη μου, τις βλέπουμε. Ωραία. Στο νηπιαγωγείο, στον πύργο. Πήγες λοιπόν μέχρι εκεί και άφησες και εκεί πέρα την πινελιά σου. Ναι, φτιάξαμε κάτι μαγικό. Είναι η νεράιδα των ονείρων και της άνοιξης, θα έλεγα. Και δώσαμε ένα τόνο αισιοδοξία στο νηπιαγωγείο με αυτόν τον τρόπο. Με τα λουλούδια. Χρήστο, πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτή την ασχολία, το επάγγελμα, το χόμπι, όπως θέλεις εσύ πες? Ασχολούμαι από παιδική ηλικία, από τα 12 μου, δηλαδή περίπου 25 χρόνια ασχολούμαι με τα γκράφιτι. Έχει επικίνει πλέον κομμάτι σου, φαντάζομαι. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μου πλέον. Θα ήθελα τώρα και ένα σχόλιο, καθώς πολλές φορές το Ηράκλειο έχει χαρακτηριστεί, και όχι αδίκως, ως μια τσιμεντούπολη, ως μια πόλη άχρωμη. Ποιος είναι ο ρόλος ενός καλλιτέχνη προκειμένου να το κάνει, να την κάνει μια από την πόλη αυτή πιο όμορφη, πιο ευχάριστη, πιο ευδιάθετη? Ποιος είναι ο ρόλος του? Είναι πολύ σημαντικό, και με τις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος μας, με την τέχνη του δρόμου, να δίνουμε με το χρώμα θετικά συναισθήματα στου θεατή. Αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, και δόξα τω Θεώ οι καλλιτέχνες μας είναι πάρα πολλοί που έχουν όρεξη. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι οι ζωγραφιές σου είναι και σε γειτονιές, είναι και σε δρόμους, αλλά εστιάζουν σε σχολεία, και καλώς αυτό, διότι μιλάμε για παιδιά τα οποία βλέπουν αυτές τις δράσεις και παίρνουν και το καλό παράδειγμα, θα λέγαμε, στην προκειμένη περίπτωση. Αυτά λοιπόν πώς έχουν νιώσει από την όλη διαδικασία? Τους βοηθάει να σκέφτονται καλύτερα και να δημιουργούν κάτι δικό τους. Αυτό πιστεύω. Πραγματοποιείς και κάποια μαθήματα, αν δεν κάνω λάθος, κάποια μαθήματα σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, μαθήματα γκράφιτι με παιδιά, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες γι' αυτό?
Συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Καμηνίων και των Βασιλειών και κάνουμε μαθήματα γκράφιτι. Πολύ ωραία. Από ηλικίες από 6 και πάνω. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Εμείς δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μέρος άμα θέλουμε. Ναι, γίνεται και για ενήλικες. Αυτή ήταν μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, Εύη, με δεδομένο ότι δεν μπορώ να τραβήξω ίσια γραμμή, βεβαίως. Αλλά, σε ακούει, έχει ακουστικός. Χαίρομαι πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που βλέπουμε. Συγχαρητήρια, πραγματικά είστε καταπληκτικός. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι πάρε το τηλέφωνο γιατί έχω μια πρόταση για ένα πολύ καλό σκοπό, να ζωγραφίσουμε ένα τοίχο. Μην ξεχαστείς. Να είστε καλά, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Είναι κάτι που το θέλουμε και βγαίνει από μέσα μας, το αγαπάμε. Οπότε γιατί όχι. Χρήστο, θέλω να μας πεις λίγο για το... Έχεις και καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, σωστά? Ναι, το καλλιτεχνικό μου είναι Κρατ Μάρκο. Ναι. Είναι το ψευδόνυμο ουσιαστικά που υπογράφω στα γκράφιτι. Γεννήθηκε από μικρή ηλικία, από τα πρώτα μου βήματα, οπότε το κράτησα. Και το Μάρκο από πού? Είναι από το επίθετό μου αυτό, οπότε από το Μαρκάκι, έχουμε δηλαδή κάνει ένα κολλάζ. Ναι. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνθεση. Συνεχίστε με αυτό το... με την πολύ όμορφη οπτική που έχετε για τα πράγματα. Και εμείς με μεγάλη χαρά, εννοείται, θα ξαναπροβάλλουμε κάτι αντίστοιχο, θα αναδείξουμε κάτι αντίστοιχο, διότι και εμείς από την θέση την οποία βρισκόμαστε, τη δημοσιογραφική σκοπιά, πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά, πρέπει να τα φέρνουμε έτσι στο προσκήνιο και να τα αναδεικνύουμε, διότι αυτό αποτελεί και παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους και για άλλα σχολεία, καθώς πέρα από το Χρήστο υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες εδώ στο Ηράκλειο, μια ομάδα δηλαδή θα λέγαμε, οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν το Ηράκλειο και να φέρουν μια άλλη πλευρά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.